Μια προεδρική εκδοχή της παραδοσιακής μπάμπουσκας έχει κάνει τον τελευταίο καιρό την εμφάνισή της στους πάγκους με τα αναμνηστικά δώρα στους δρόμους της Μόσχας. Λίγο πριν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, αρκετοί Ρώσοι τεχνίτες κατασκεύαζαν και πολλούσαν σατυρικές μπάμπουσκες που απεικόνιζαν διάφορους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σήμερα όμως τα πιο δημοφιλή κομμάτια αποδεικνύονται οι σύγχρονοι ηγέτες του πολιτικού σκηνικού και πιο συγκεκριμένα οι μπάμπουσκες του Βλάντιμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, σε μια έκδοση της μπάμπουσκας Τραμπ, οι μικρότερες κούκλες στο εσωτερικό του απεικονίζουν τους προκατόχους του με την αντίστροφη σειρά, ξεκινώντας από τον Μπαράκ Ομπάμα και καταλήγοντας στον George Bush τον πρεσβύτερο. Η Ράισα Ρεφάγια, που τα τελευταία 12 χρόνια ζει φτιάχνοντας μπάμπουσκες, δηλώνει ικανοποιημένη από την ζήτηση που έχει η μπάμπουσκα Τραμπ. Η ζήτηση μιας διάσημης μπάμπουσκας εξαρτάται αρκετά από την επικαιρότητα και κορυφώνεται ύστερα από κάποιο σημαντικό γεγονός. Στην περίπτωση του Τραμπ, το σημείο καμπής ήταν η εκλογή του. Θα ήθελα να αποδειχθεί φίλος της Ρωσίας. Δεν μου αρέσει να τον αντιμετωπίζω ως εχθρό.